Πάμε στον κύριο Καραθανασόπουλο, λοιπόν. Ήπουλα είπε, μουλοχτά είπε ο κύριος Μπογδάνος. Στείλατε ψέματα με τα SMS. Κάνατε κατάχρηση της ανοχής του κυρίου Χρυσοχοίδη που έδειξε σε εσάς. Και δεν ήταν αυτή η συνεννόηση που έγινε σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Με συμπληρώνει το ο κύριος Μπογδάνος. Δεν υπήρχε καμία απολύτως συνεννόηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Ούτε ύποπτα, ούτε μιλοχτά. Το ΚΚΕ Εφθαρσός είχε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα τιμήσει αγωνιστικά τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου και αυτό έκανε. Και από αυτή την άποψη, κοιτάξτε να δείτε, κυρία Τσίμα. Εμείς δεν θα μπούμε τώρα σε τιμωρηχεία. Το ΚΚΕ θα το πω για πολλωστή φορά. Με πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης στέκεται απέναντι στις υποδείξεις της επιστημονικής κοινότητας. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι ήταν το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα το Μάρτι που ανέστειλε όλες του τις πολιτικές δραστηριότητες. Να θυμίσω ότι τηρεί με ευλάβεια τα μέτρα ατομικής προστασίας σε όλη τη δράση του την πολιτική. Όμως επειδή ακριβώς υπάρχει πανδημία, αυτό δεν σημαίνει ότι αναστέλλεται η πολιτική δραστηριότητα ή η συνδικαλιστική δραστηριότητα. Δεν ζούμε τέτοιες εποχές. Κύριε Καραθανασόπουλε, επιτρέψτε μου να σας το ρωτήσω όπως το. Τα δύο πράγματα που σκέφτομαι. Το πρώτο είναι ότι θα σας πω και εσάς αυτό που είπα και στον κύριο Σκουρλέτη. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι τη διαφωνία σας με την διαταγή τέλος πάντων ή με την απόφαση της κυβέρνησης, αλλά είναι μια συντεταγμένη πολιτεία, έχει νόμους, έχει κανόνες, κάποιος αποφασίζει. Δεν ξέρω τι σημαίνει ένα κόμμα να το παρακάμπτει αυτό. Και ένα δεύτερο, κάνατε την πρώτη σας συγκέντρωση και εκεί η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε τίποτε. Γιατί το συνεχίσατε στη συνέχεια? Ας πω, λοιπόν, επειδή δεν ολοκλήρωσα την αρχική μου σκέψη, θα πω όμως το εξής. Ότι κοιτάξτε, η εξέλιξη της ανθρωπότητας πήγε μπροστά από αυτούς που αμφισβήτησαν τη δοσμένη τάξη πραγμάτων κάθε φορά. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα γενικό ζήτημα. Άρα λοιπόν, ας πάμε στα συγκεκριμένα. Ας πάμε στα συγκεκριμένα, γιατί ακριβώς έχει μεγάλη σημασία. Ποιο έχει σημασία? Ότι το ΚΚΕ στις σημερινές του εκδηλώσεις, δραστηριότητες, τίμησε με απόλυτο σεβασμό τα μέτρα ατομικής προστασίας, με απόλυτο σεβασμό. Δεν καλέσαμε μαζικά τον κόσμο να κατέβει στο δρόμο, αλλά ήταν επιλεγμένα στελέχη του κόμματος, του μαζικού εργατικού κινήματος, του φοιτητικού και του νεολαϊστικού, που πήραν μέρος σε αυτές τις δραστηριότητες. Και από αυτή την άποψη, επί της ουσίας, ποιος ήταν αυτός ο οποίος δεν τήρησε τα μέτρα? Δεν τα τήρησε τα μέτρα η κυβέρνηση. Ο συνωστισμός των σωμάτων καταστολής ήταν πρωτοφανής. 6.000 δυνάμεις καταστολής είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αθήνας και εικόνες του συνωστισμού χωρίς κανένα απολύτως μέτρο προστασίας των αστυνομικών δυνάμεων είναι πρωτοφανέρωτες. Εδώ επέστρεψε στη Λαμία πούλμαν με αστυνομικούς οι οποίοι φέραν στην Αθήνα γιατί υπήρχε ύποπτο κρούσμα. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό, κυρία Τσίμα. Το ρεπορτάζ σας είναι πολύ έγκυρο και μπορεί να δείξει εικόνες του συνωστισμού των αστυνομικών. Τρίτο στοιχείο, καταγγέλουμε την κυβέρνηση ότι στίβαξε όλους αυτούς οι οποίοι προσήχθησαν στην ασφάλεια μέσα σε κλούβες χωρίς κανένα μέτρο ατομικής προστασίας. Του στίβαξε μέσα στη Γαδά και εκεί χωρίς κανένα μέτρο ατομικής προστασίας. Και βγαίνει και κουνάει το δάχτυλο η κυβέρνηση που κάνει όλα αυτά. Δεύτερο στοιχείο. Συγγνώμη, δεύτερο ζήτημα. Στην πορεία και λέτε ότι δεύτερο ζήτημα. Δεν σας διέκοψα, κύριε Μπογδάν, αφήστε με να ολοκληρώσω. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και με συγχωρείτε, κύριε συνάδελφε. Γιατί και εγώ θα μπορούσα να λέω για τη γιαγιά και για τον παππού που δεν σεβόμαστε. Κύριε συνάδελφε, έχετε δίκιο. Με συγχωρείτε, εξακολουθήστε. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, ποιο είναι το ζητούμενο? Η τεράστια υποκρισία της κυβέρνησης είναι το ζητούμενο. Γιατί είναι τεράστια υποκρισία της κυβέρνησης? Γιατί προσπαθήσε μέσα από αυτή την κίνηση να απαγορεύσει την αγωνιστικές δραστηριότητες που είναι προσαρμοσμένες στην εποχή της πανδημίας για να συγκαλύψει τις εγκληματικές ευθύνες τις οποίες έχει για τη διασπορά του κορονοϊού. Βέβαια, η μη θωράκιση του συστήματος υγείας. Βέβαια, όπως ακούσατε και ο κύριος Μπογδάνος και η κυρία Μπακογιάννη νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, η κυρία Μπακογιάννη το είπε και ακόμα πιο
πώς να το πω, αιχμηρά, είπε ότι θα πρέπει να μας να απολογηθεί ο κύριος Κουτσούμπας αν τις επόμενες μέρες δούμε μία διασπορά του κορονοϊού μετά από όσα συνέβησαν σήμερα. Ακούστε λοιπόν ναι. Για το ποιος πρέπει να απολογηθεί λοιπόν, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Ο συνωστισμός ο οποίος υπάρχει στα μέσα μαζικής μεταφοράς όλο αυτό το διάστημα, ποιος είχε την ευθύνη. Mm-hmm. Το ότι άφησε αθωράκιστο το δημόσιο σύστημα υγείας της κυβέρνησης, ποιος είχε την ευθύνη. Το ότι μεγάλοι εργασιακοί χώροι, γιατί υπάρχουν υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο, έχουν γίνει εστίες διασποράς του κορονοϊού, ποιος έχει την ευθύνη. Θα λοιπόν, μας απαντήσουν σε αυτά τα ζητήματα η κυβέρνηση. Πριν δώσουμε την ευκαιρία. Και από αυτή λοιπόν. Και από αυτή, να ολοκληρώσουμε ναι, λοιπόν. Ναι, κύριε Καραθανασόπουλο. Και από αυτή λοιπόν την άποψη, ακριβώς ήθελε να συγκαλύψει τις τεράστιες εγκληματικές ευθύνες τις οποίες έχει για τη διαχείριση της πανδημίας. Και δεύτερον, αξιοποιώντας την πανδημία, να περάσει ως οδοστρωτήρας για να τσακίσει οποιαδήποτε εργασιακά δικαιώματα υπάρχουν. Από αυτή την άποψη λοιπόν οι αγώνες ούτε αναστέλλονται ούτε αναβάλλονται. Προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και πολύ περισσότερο δεν ζητούν την άδεια της κυβέρνησης και της εκάστοτε κυβέρνησης. Για λοιπόν, να θα έλεγα και πριν... Εμείς καταγγέλουμε την ύπουλη ενέργεια της αστυνομίας που έδειξε και όχι μόνο επέρμετρη βία αλλά χτύπησε επί της ουσίας την ώρα που η συγκέντρωση διαλυότανε. Τότε χτύπησε, τότε έκανε προσαγωγές, τότε κυνηγούσε λοιπόν, τον κόσμο με μηχανές η ομάδα βίας μέσα στα στενά. Μία φράση παρακαλώ για να μπορέσουμε να πάμε λίγο στο συνάδελφο Μαρίνο τον Αλιφέρη. Απλά θέλω να πω στον Νίκο Καραθανασόπουλο. Για να ακούσουμε και τον κύριο Χριστοδουλάκη. Είπε ο ίδιος ότι οι αγώνες δεν αναστέλλονται αλλά προσαρμόζονται. Ο σημερινός Νίκο, φίλε μου, δεν ήταν ένας προσαρμοσμένος αγώνας στις συνθήκες γιατί έγινε που κάτω από τους όρους και με συγχωρείς Γρηγόρη που μου αποκάλεσες Νίκο, έγινε κάτω από όλους τους όρους που υποδεικνύουν οι επιστήμονες και τα μέτρα και η ατομική προστασία και όλα. Δεν είχαμε καλέσει το λαό και το ξέρεις πολύ καλά τι μπορεί να κάνει το ΚΚΕ αν θέλει να καλέσει τον κόσμο να κατέβει κάτω στους δρόμους.